Γεια σα, Γεια σα. Τι κάνετε, Πώ είστε, Πυρό κοντό. Δημήτρη Καραμάνη. EuroLeague pre-game talk σε μια ήσυχη αγωνιστική. Όποια δεν είναι διπλή, είναι ήσυχη. Παρότι έχει δέρμπι και. Θα έχουμε πολλέ διπλέ. Ε. Θα έχουμε 8 στη σεζόν, άρα έχουμε άλλε 7. Η επόμενη έρχεται στα καπάκια. Δεν σηκάσουμε καθόλου. Ε, είμαστε εδώ παρέα στο, στο πεταράδο YouTube παρέα μεν την Bet365, φυσικά τα καλύτερα ειδικά και γενικά στοιχήματα μπαίνετε, τσεκάρετε στο betaradest.gr να πάτε διαβασμένοι για τα πονταρίσματά και φυσικά ε, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και follow σε όλα τα social media των Betaradon. Έλεγα... Ναι. Είναι δύσκολη η εβδομάδα, είναι δύσκολο οι 8 εβδομάδες, οι διαβολευοδομάδες και όλα αυτά, είναι καταπώνηση και δυστυχώς Την, κατα, την καταπώνηση δεν την, ε, την νιώθουν βασικά και μόνο οι παίχτες. Ε, εμείς φυσικά ως κοινό μας αρέσει να βλέπουμε και πολλά μάτς και ανταγωνιστικά και όλα αυτά. Αλλά όταν γίνεται αρένα το πράγμα και παίζουν συνέχεια ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και για τους πιο, ε, πώς να το πω, καλά δουλεμένους οργανισμούς και, και σώματο όπως είναι των αθλητών. Ήδη, δυστυχώ η σεζόν ξεκίνησε με κακές ειδήσει. Ήδη δύο season ending injuries για τον Wilbekin και τώρα αυτό το πρωθυτελευταίο για τον λαπροβίτολο Και δύο τραυματισμοί, οι οποίοι δεν είναι τόσο σοβαροί, αλλά θα κρατήσουν περίπου ένα μήνα εκτός και τον Damir Blatt και τον Joel Bolloboy. Ναι. Και ο Bolloboy που έχει αρχίσει εξαιρετικά όπως και ο Blatt. Όπως και ο Blatt, ναι. Είναι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό. Ε, μ... Είναι πολύ η οι σεζόν. Πλέον μιλάμε για... Παλιά υπήρχε η, η διάκριση ανάμεσα mm -hmm. στο NBA και στην Ευρώπη στο πόσα μάτς παίζει ο καθένα, Πλέον και οι παίχτε. Οι παίχτες των καλών ομάδων, δηλαδή οι τη της Ευρωλίγκας, ε... παίζουν σχεδόν... Μια regular season. Ακριβώς. Παίζουν όσα μάτς παίζει μια ομάδα στο NBA που δεν πάει στα playoff. Δηλαδή, είναι φιξαρισμένο το 75' plus. Και εκεί μάλιστα στο NBA υπάρχουν κάποιοι παίκτε που. εντάξει και στην Ευρωλίγκα βέβαια. Όχι στην Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη. Τα εθνικά πρωταθλήματα. Τα εθνικά αφήνουν κάποια παιχνίδια. Ναι. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και πάρα πολλά τα ταξίδια. Mm -hmm. Δηλαδή είναι η καταπώνηση των οργανισμών πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη. Α ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα, άλλα τέτοια. Και έτσι όπω πει και για τα ταξίδια, είναι και μικρό ο χρόνο αποθεραπεία με αυτό. Το λέω, τον... Δηλαδή ένα πολύ βασικό κομμάτι ας πούμε που υπήρχε στο, στη συζήτηση για το NBA στο να μειώσουμε λίγο τα back to back mm -hmm. γιατι στο NBA υπάρχει και το τετάρτη, πέμπτη παίζεις καπάκια ας πούμε είναι το κομμάτι το, το πιο σημαντικό είναι ο ύπνος δηλαδή ναι. τα, τα, μοτίβα του ύπνου που πρέπει να έχουν υπέρτες για να μπορούν να κάνουν Όσο καλύτερη γίνεται από θεραπεία. Τέλος νομίζω πάντων. Νομίζω ποιο το έλεγε. Τα μάνα, νομίζω το έλεγε. Ότι δηλαδή θα παίξουμε Παρασκευή, θα γυρίσουμε ξημερώματα. Mm. Θα πρέπει μετά οι να κοιμηθούν. Την επόμενη μέρα να κάνουμε κάτι σαν χαλάρωμα και τη μεθεπόμενη να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Που το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακό, γιατί και αυτό παίζει εκτό έδρα. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι βάρβαρο και είμαστε ακόμα στην ε, τέταρτη, πέμπτη. Θα συζητήσουμε. Μένουμε πέμπτη. Ναι. Αγωνιστική. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να λέμε <laughs> και την κατάταξη ή βαθμολογία, αν θέλετε. Αν είχε βαθμού, θα λέγαμε. Όχι, νομίζετε ότι μαζεύουν βαθμού οι ομάδε. Λοιπόν. Αυτό το δύσκολο λέω θα το υπομιστώ. Πάμε. Ξεκινά. Έχουμε... Ποδαρικό στην κατάταξη Έτσι. από τον Σπύρο Κοντό. Έχουμε στο 3-1. Ερυθρό Αστέρα, Μπαρσελόνα, Μονακό, Ζάλγκυρη και Φενέρμπαχτσε. Καμία ήττη, ήδη συντέρατε γονεί. Έτσι. Ενώ πέρσι η Ρεάλ το είχε πάει τρέχοντα. Στο 2-2. Παναθυναικό, Ολυμπιακό, Παρτίζαν, Έφε, Ρεάλ, Βίλερ και αυτή είναι η έκπληξη. Ε, Μπασκόνια και Μακάμπι Αλλά φυσικά είναι και η μετά πάμε στο 1-3, όπου έχουμε τρεις ομάδες, την Παρή, την Αλπα Βερολίνου και την Αρμάνη. Η Ιταλική ομάδα έχει τη συμπατρίωσά τη λίγο πιο κάτω. Στο 0-4, η Τίμια, Βίρτους, Μπολόνια. Τι Τίμια. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα, κύριε, Ζα... κύριε Ζανέτη μου, κύριε Α. Λούκα μου. Εγώ πάντα οι ευθύνε πάνε στη διοίκηση, Σπύρο. <laughs> Το να θεώρει τον Λούκα. Ο Λούκα προσπαθεί, προσπαθεί με σφεντόνε να αντιμετωπίσει με δραλιοβόλα. Το κλάιμπερ του πήρα το γιατί Τι άλλο. Το κλάιμπερ του. Το να τον Ντανίλο. Λοιπόν. Ε, πέμπτη αγωνιστική λοιπόν έχουμε το ντέρμπι της Φινέτσας θα λέγαμε το γαλλικό ντέρμπι Μονακό Παρί στις 8 η ώρα Prime time ώρα, πριγκιπάτου Γιατί mm -hmm. αυτοί που πάνε εκεί πρέπει 10 ώρα να κοιμούνται. Την εζάμπλη του κοιμούνται. 12 ώρε <laughs> ε, χωρί να έχουν έγνοιες <laughs> Λοιπόν, επίσης στι 8 ε, Ζάλγκυρη Μακάμπη. Πορτωμένη πολύ η Ζάλγκυρη και από την νίκη της Σεζόν. Ναι. Αυτή που έκανε ναι, με την ναι, ανατροπή. Μέσα στο Μιλάνο. Μπασκόνι Άλβα Βερολίνου. Ολύμπια Μιλάνο Εφέ καλή ευκαιρία εδώ για την ΕΦΕΣ να στρίψει ακόμα περισσότερο το μαχαίρι σε αυτή την απαράδεκτη ομάδα. Και... και, να δείξει που βρίσκεται η ΕΦΕΣ. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, αν κάνει το διπλό εκεί. Πώ θα θε να σου δείξει, αγόρι μου. Εντάξει, το εκτό έδρα πάντα είναι διαφορετικό. Σωστό, σωστό. Και ε, ε, η Ρέντα τη Ρεάλ ε, επιστρέφει. Χωρί μπολεμπόι ο Ερθρό Αστέρα, Ρεάλ Μαδρίτη Αστέρα, το ε, Παλάθιο Ντελό de η μια σκέψη χωρί τον Μπολομπόη. Ο Μπολομπόη θα χάσει και τον Παναθηναϊκό. Ο που Μπολονμπού είναι στο φινάλι τη επόμενη. Δεν ομάδας. ξέρω αν εδώ η Ρεάλ για να μην γίνομαι με κακό. Δεν ξέρω αν θα παίξω Μούσα. να έχει ένα θέμα και μου σου Αυτά με την Πέμπτη. Παρασκευή λοιπόν, αφού κάναμε τα πετούμενη γέφυρα για Παναθηναϊκό, παίζει 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη. Prime time derby τη αγωνιστική. 9.30 το μάτι το οποίο δεν ξέρω ποιο θα κάτσει να το δει. Μπαρσελίνα Βιλερμπάν. Θα mm. κάτσει. Ε, παίζουν οι δίκοι μα. Τι... Ε, αυτό λέω. <laughs> και 10 παρατέταρτο, μπάγκερ Μονάχου, Ολυμπιακό Πυραιό. Ναι. Νομίζω ότι και με βάση, την, πώς να το πω, με βάση, την, ώρα αλλά και τη σημασία του αγώνα mm -hmm. ε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από, τη από την μάχη στο Βόσπορο. Τρίτη, τρίτο μάτς ελληνοτουρκικό. Έλληνο-Τουρκικό. Τρίτο, δύο χέρι ολυμπιακός εκεί. Τρίτο πάλι στη, στην Κωνσταντινούπολη. Εμ... Κοντίνα ταξίδια στην αρχή τη σεζόν. Να μην κουράζεσαι στα αεροπλάνα, ναι. Λοιπόν, ε, τι έχουμε. Έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίο ε, πήρε τα πάνω του με την εμφάνιση, την, της, με την εμφάνιση και την νίκη επί τη ΑΕΚ. Mm. Που για τρία δεκάλεπτα, για δυόμιση για την ακρίβεια, ήταν yeah, σοβαρό. Ήταν ήτανε εξαιρετικό επιθετικά, εκμεταλλεύτηκε όλα τα προβλήματα τη Ένωση. Και έδωσε τέλο ε, στο σερί των δύο ετών του τη διαβολοδομάδα. Η μία πρόσμενη στο Παρίσι και η άλλη. Μπορούμε να πούμε φυσιολογική, αλλά και πάλι η εμφάνισή του, η εικόνα του δεν ήταν ε, αυτή που μάγεψε. Ναι, νομίζω ότι το, αυτό που κρατάς λίγο είναι το, ότι εμφάνισε κοινά προβλήματα. Mm -hmm. Αυτό νομίζω είναι το, το βασικό. Γιατί εντάξει, εσύ ματσίζοντα το να πει ότι έχασε από τη λάθη τη Μαδρίτη δεν είναι κάτι. Ναι, και να το πει και με. και με διαφορά να τρέψει. Δηλαδή. Ακριβώς, δεν ήταν κάποια διαφορά ακριβώς. η οποία του στέλνει. Γιατί έτσι όπω έχει πάει η Ευρωλίγκα φέτο, που είπαμε και πριν ότι δεν υπάρχει καμιά ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει με 4-0, mm. οι διαφορέ πιθανότατα θα παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Ναι, όπως... Γιατί και ο Παναθηναϊκός ναι. Mm. κυριάρχη θα είναι κοντά. Αναμένουμε τουλάχιστον. Είναι, ο... είναι ομάδε του τόπου επίπεδου και όπω και πέρσι, όπω και κάθε χρονιά, καλό είναι να μην αφήνει παιχνίδια. Ακόμα και αν δεν μπορεί να τα πάρει, α πούμε, να μην mm -hmm. σου φεύγουν διαφορέ και αυτά. Ναι, εντάξει. Γενικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει περισσότερη ενέργεια, να βγάλει περισσότερη ενέργεια, να δείξει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα. Είναι πολύ βασικό ο τρόπο με τον οποίο δεν δίνει τα φάουλ του. Και το έκανε και χθε και με την ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Δεν... Εννοεί το pattern. Ναι, μα είναι χαρακτηριστικό. Είναι λίγο μπλαζέ ο Παναθνέκο. Αυτό. Στην άμυνα. Μα είναι σε κάποιο σημείο και χθε και με την ΑΕΚ που έχει κάνει πέντε φάουλ και έχει κάνει τα τρία καλαϊτζάκι. Ο καλαϊτζάκι που δεν είχε χρόνο συμμετοχή στα δύο μεσοβόματα τη Ευρωλίγκα. Δηλαδή οι παίκτε του. Ε, πρέπει να μπουν σε μια λογική. Οκ, okay, αν σε περάσει χτύπατο. Μάτα μου ρεχτή αυτό. Ε, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Τι Όχι, είναι αυτό ότι όταν βλέπει μια ομάδα που. δεν... σε όταν βλέπει μια ομάδα που δεν, χρησιμοποιεί τα φάλτ σωστά. Ειδικά όταν ο αντίπαλο έχει βρει Δηλαδή το γαμό είναι εκεί. Δεν είναι το. Γιατί, δεν αγριεύεται που λέει Είναι ότι ρε μου, δεν υπάρχει άλλο τρόπο όταν, ο αντίπαλο σου, α πούμε για παράδειγμα, τη ήταν πολύ εμφανέ αυτό ότι η το έβγαζε συνεχώ καταστάσει δύο εναντίον ενό στην αδύναμη πλευρά. Εκεί αυτό που, που, πάει στον πρώτο παίχτη που υποδέχει την μπάλα έχει ένα κλάσμα να κάνει φάουλ, να σταματήσει το ελεύθερο σουτ. ή στον εφημεδιασμό στον καμπάσο πριν Αρχίστηκε. σε περάσει και γίνει αντιαρχητικό. Ε, αυτό ναι. είναι το θέμα. Δηλαδή και με την Παρή που σε κάποιο σημείο και δεν του προλάβαιναν. Δηλαδή ε, ναι. σου ήταν τόσο γρήγορα επέκτε τη Παρή. Απλά όταν παίρνει κάποιο το screen στην κορφή και δει ότι το χάνει, που μπορεί να συμβεί και αυτό. Εκεί Α βγει κάποιο και κάνει το φάουλ. Δεν είναι δηλαδή ντροπή. Ναι, Εγώ αυτό ναι. λέω. Υπάρχει ένα θέμα συγκέντρωση. Και πάει σε μια έδρα mm. στην οποία έχει πολύ αρνητική παράδοση. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε για αρνητικέ παραδόσει, αλλά στα τελευταία 12 στην Κωνσταντινούπολη έχει 11 ήττε. Η 9 με συν 7. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ωριακέ. Και πε μου, περίπου μέσω όρο των τελευταίων 4. Όχι, χάσει πολύ στα τελευταία. Πάμε από τα 15 πόντου. 22,25. Ναι. Οπότε έχει να αντιμετωπίσει όλα τα άλλα και να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάει σε μια έδρα η οποία με το που μπαίνει εκεί του λέει: Όπα, ήρθε. τον Ολυμπιακό που συζητάμε με την έφεση την ίδια κατάσταση. Εν τέλει, ίσω και υποσυνείδητα μπορεί να είναι διαφορετική ομάδα, μπορεί, μπορεί, μπορεί να κάνει διάφορα λαθάκια. Μπορεί μπορεί. Mm. Και αυτό ίσω να έπαιξε ένα πολύ μικρό ρόλο. Οκ. Okay. Ναι. Ε, ωραία. Τι θα βρει απέναντί του. Ξεκινάμε με μια ομάδα η οποία είναι διαφορετική σχέση με πέρσι. Εγώ αυτό κρατάω. Πολύ χαμηλότερο pace. Πολύ χειρότερα επιθετικά. Δηλαδή από εκεί που Πέρση έβαζε γύρω σε 100 το rating τη, το επιθετικό ήταν 118, τώρα είναι στο 109. Έχει, έχει παίξει, είναι νωρί. Έχει παίξει και Έχει παίξει. Yeah. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν παιχνίδια στα οποία μπορούσε να το βελτιώσει. Λοιπόν, Αμάντρε Σάρα. Δηλαδή να πούμε μια καλή κουβέντα στην αρχή τη σεζόν. Τι ωραία την έστρωσε στην ομάδα και έτρεξε και spacing και ωραία. Mm -hmm. Τέσσερα πρώτα μάτ, 78 στην Άλμπα με το Στανιό. Ναι, ναι, ναι. Μια ομάδα που σουτάρει καλά από την περιφέρεια, βέβαια. Ναι. Αυτό έτσι το δίνουμε. Τα βγάζει, καλά. Είναι στο 40% και παίζει και καλή άμυνα στον αντίπαλο. Καλή μονό. Αυτό Άμα ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν περνάει μέσα από τη γραμμή του τριπόντου, σουτάρει τραγικά. Είναι με διαφορά. Ναι. Η χειρότερη ομάδα στα δίποντα στην Ευρωλίγκα και είναι με 7 μονάδε διαφορά. Δηλαδή στο 41%. Υπάρχει εξήγηση. Να Υπάρχει ονοματεπώνυμο. Για λέγε. Εντάξει, ο Γουέντζιν είναι άθλιο. <laughs> είναι άθλιο και ο όγκο των προσπαθειών που παίρνει, που είναι λογικό να τον, να τον παίρνει και mm -hmm. ε, δεν καταφέρνει ούτε από το midrange να είναι αποτελεσματικό, ούτε καλό είναι να επιτίθεται στο καλάθι στην αρχή τη σεζόν. Είναι, είναι, λογικό να, να υπάρχουν αυτά τα χάλια. Και για να συνεχίσουμε, για να το ολοκληρώσουμε το προφίλ τη, είναι μια ομάδα που είναι έκτη στα λάθη ανεκατοκατοχέ. Και αυτό είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός πρέπει κάποια στιγμή να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παράγει λάθη αντιπάλου. Δεν δημιουργεί συνθήκε για να κλέψει μπάλε, να φύγει στον εφημεδιασμό ή έστω να βγάλει κάποιε άμυνε που θα είναι λίγο πιο ξεκούραστε. Που ήταν το νούμερο ένα όπλο του πέρσι. Πολύ σωστό. Ο Παναθηναϊκός ήταν σχεδόν για όλη τη σεζόν πρώτο το ε, rate, το, στην πρόκληση λαθών στον <συμίλιο> αντίπαλο. <συμίλιο> Τελείωσε τρίτο τη σεζόν, αλλά. Ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό κρατάμε. <συμίλιο> αυτό είναι το, ήταν και το βασικό του όπλο, ρε παιδί μου. Ε, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα και να το συνδέσω εγώ με αυτό, όταν δεν προκαλεί λάθη και ο αντίπαλο είναι άστοχο. Παίρνει επιθέτικά rebound. Και η Φένερ <συμίλιο> παίρνει επιθέτικά rebound. Δηλαδή είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει. Δηλαδή το ποσοστό τη στα τρίποντα, η περιφερειακή του άμυνα είναι πάρα πολύ βασικό. Και το πώ θα κλειδώσει τι κατοχέ στο τέλο, έχοντα βγάλει πολύ καλή άμυνα. Όπω δεν έκανε, ε, δεν θα πω στο μάτι με την παρή που είναι λίγο χαοτικό. Όπω δεν έκανε, το τέλο του μάτι τη Μαδρίτη, mm -hmm. που με, 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 το, με το σουπερίρο Ανάν πήγε το μάτι και τα τρύποτα του Όσμαν πήγε να γίνει πάλι. Υπήρξαν εκεί κάποιε κατοχέ που τα χαστούκια τη μπάλα που έκανε ο, είτε ο Ντέκ ήταν καλά, ή ο Ταβάρης Ταβάρη κατά κύριο λόγο. Βόλυπε. Εκεί, δηλαδή, υπά, υπά δεν και... πληγώθηκε από αυτά με πόντου, αλλά είναι πάλι η ανάγκη να αμυνθεί, να αμυνθεί, να αμυνθεί. Ε, βέβαια, χάνει χρόνο. Αυτό. Ε, ναι. Είναι μάτς ε, Θα σου πω, είναι οριακό μάτς Όχι οριακό με την έννοια του. Είναι, είναι κόμπο. Mm -hmm. Γιατί η σεζόν ξεκίνησε όλο χαρά και ευτυχία. Ε, το 7ο, το μπάνερ, το, το νέο ΑΚΑ και όλα αυτά. Χαρά, ενθουσιασμό. Έρχεται. Η διαβολοβομάδα που λίγο τον... του χαλάει αρκετά τη διάθεση. Ναι. Και τώρα έρχονται πάλι, μπορεί να μην υπάρχει διαβολοβομάδα στην Ευρωλίγκα, αλλά υπάρχει διαβολοτρίμερο. Καλά εντάξει, συνεχίζεται, γιατί υπάρχει μια διαβολοδομάδα είναι τέσσερα μάτς, ναι. πολύ κοντινά, μπορεί να υπάρχει το διάλειμμα της Βιλερμπάν, αλλά τα μάτς είναι πολύ κοντινά για τους πράσινους. Η Βιλερμπάν βέβαια, όπως όλες, όλες οι ομάδες οι κακές, δεν είναι το ίδιο. Καλύτερα να τις παίξει το Μάρτιο. Καλά, προφανώ. Παρά, παρά να τον Οκτώβρη. Προφανώ και για να ολοκληρώσουμε τη Φενέρ, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια νέα ομάδα διαφορετική από την περσινή mm. και μα θέλει σε δυνατότητα ο του Ιλμπεκιν να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, κατά πόσο θα πλησίαζε στα περσινά τη στάνταρ με έναν παίκτη. Ο οποίο θα μπορούσε να δώσει άλλη ποιότητα στην επίθεση. Αν μα το δώσει ο κύριο Μέη αυτό, καινούργια προσθήκη. Αυτό είναι πολύ σε επιλογή. Είναι διαφορετικό από το Wilburkin, πάντω. Είναι, είναι, είναι. Είναι, να το πούμε λίγο, είναι πιο. πιο μπασχετικό με την έννοια του. Είναι πιο σαταρισμένο παίκτη ο Μέη. Είναι περισσότερο ρυθμό, νομίζω, πάντω. Όσον mm. αφορά το σού του, δηλαδή. Όχι, εγώ λέω για το. το... Νικοκύρη. Είναι λίγο πιο νοικοκύρης νομίζω από το Will Becking. Ναι, εντάξει. Και περισσότερο να σου πω την αλήθεια μου μοιάζει ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ε, ναι. σε σχέση με τον Will Ακριβώς. Δηλαδή ο Will Becking είναι εκτελεστής, όμως Ακριβώς. έχει και τη δημιουργία. Πάρα εκτελεί, παίρνει προσπάθειες. Επίσης, mm -hmm. ψηλομπαίνει ο Ζάγκαρ στην εξίσωση σιγά σιγά. Σημαντικό αυτό. Και έχει βάλει κάποια κρίσιμα σούτε χάτου που, του έχουν δώσει νίκη. Οπότε λίγο το, το, κενό στον, στον οργανωτή μα Σε αυτό που λε, βέβαια, το, αν η απώλεια αυτή μα θερεί τη δυνατότητα να δούμε μια τέτοια. Εγώ ε, είμαι απογοητευμένο ω πρώτη όψη mm -hmm. από αυτό που παρουσιάζει ο Σάρας, γιατί δεν νομίζω ότι ένα ή δύο παίχτε του αλλάζουν το το πλάνο. Μπορεί να το κάνουν πολύ πιο δυσλειτουργικό. Αλλά βρε αγόρι μου, <laughs> Ήτανε πολύ, ήταν πολύ, μεγάλο, πολύ ωραία τα φόντα τη φαίνεται να παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ αυτή τη ζωή και δεν φαίνεται να το βγάζει. Θα δούμε. Θα δούμε. Να μην Άξι. γινόμαστε τέτοιο. Ε, Α ελπίσουμε να μην ξεκινήσει να παίζει ωραίο μπάσκετ από το μάτι με τον Παναγνέκο. Ε, Wade Baldwin. Wade Baldwin. Λοιπόν, αυτά με την μάχη, ακόμα μία μάχη στο Βόσπορο. Και πάμε στο μακρινό Μόναχο. Ναι, πάμε στο, στο υπέροχο Μόναχο. Ε, Τι υπέροχο έχει. Ωραίο είναι το μόναχο, γιατί. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. υπέροχο, λίγο ακραίο. <laughs> ε, στο, <laughs> στο, <laughs> στι, στο υπέροχο καινούργιο νέο τη Μπάγκεν τη Αυτό το, το ε, δέχομαι. Ε, ο Ολυμπιακό πηγαίνει, πηγαίνει, στο Μόναχο άλλο ένα μάτσο ελληνικών ομάδων με αντίπαλο που έχει παίξει ο άλλο. Δεν ξέρω τι, τι χουνέρι είναι αυτό. Έτσι, το προγραμματάκι ε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε ε, χωρίς να είναι κάποιο ντυς ή να έχει δανειστεί από την αντίστοιχη ταινία ε, για τον Ολυμπιακό, ισχύει το υψηλή ξανάρχονται». Ισχύει αυτό. Και αυτό είναι η καλύτερη, η καλύτερη είδηση και συμπληρώνεται μια γραμμή ψηλών η οποία είναι, νομίζω, δεδομένα η, η, η πιο πλήρης γραμμή ψηλών στην Ευρωλίγκα. Όταν είναι καλά όλοι. Ακριβώς. Ε, δεν έχει να κάνει με το ποιο είναι ο καλύτερος έντες mm -hmm. στην Ευρωλίγκα. Όταν έχεις αυτού του τέσσερι παίχτε, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να, σε, που μπορεί να, να μπει δίπλα ω ποσότητα και ω ως, ως άθεσμα ποιότητα. Λοιπόν, άρα ε, ο Μιλουτίνοφ γυρίζει, ο Φαλ. Υπάρχει μια νέα διάσταση λοιπόν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έρχονται, έρχονται και όλα σε ένα μάτ απέναντι σε μια ομάδα που πρέπει να την πιέσει. Στο... Μέσα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Όχι. Ε, έχει τον συμπαθήτα Μπούκερ τον αξιολογότατο Ντάνκο Μπράνκοβιτ. Αξιολογότατο, αξιολογότα ε. Αξιολογότατο Ντάνκο Μπράνκοβιτ. Ε, και φυσικά τον μεγάλο Ιωάννη Φούκτμαν. Ε, ε, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακό μπορεί να την. Ε, θα, θα βρει και αρκετέ δράσει και χαμηλά. Mm -hmm. ε, θα κουμπίσει μπάλα, θα τελειώσουν φάσεις φάσει από εκεί. Άρα πολύ το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Τώρα, δεν θέλω να προσθέσετε κάτι για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε κι άλλα μετά. Εννοείται θα πούμε. Θα πούμε κι άλλα. Ήθελα απλά να κάνω το, να καλωσορίσουμε του τους, ε, τους ψηλού του Ολυμπιακού στην εξίσωση. Δεν ξέρω πώ θα μείνουν μέχρι το, Έλα το, ε. το τέλο. Πώ θα είναι factors. Ε... Αναφέρει σε κάποιο συγκεκριμένα. Αναφέρομαι ότι είναι τέσσερι και κάποιο θα παίξει λιγότερο από του τέσσερι. Δηλαδή, ποιοι θα μείνουν στο το rotation στην Αυτό που είναι πιο πίσω αυτή τη στιγμή είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Ε, καλά, αυτά αλλάζουν ε, μήνα το μήνα. Ναι, εντάξει, εμεί μιλάμε τώρα. Τώρα γράφουμε, ωραία ο Τρίτη, γλυκό ναι. μεσημεράκι. Ο Πετρούσεφ δεν είναι. ενώ ήταν ο άνθρωπο που πήρε το Super Cup και το έδωσε στα χέρια του mm -hmm. Ολυμπιακού. Ισχύει. Ε, ε, άρα πάμε, Μπάγκερν. Νομίζω η Μπάγκερν θα παίζει όμορφο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Ε, και όπου μα βγάλει είναι η φάση. Mm -hmm ο coach Herbert είναι ένας coach αρχών, δεν είναι προπονητής που αυτά μπορεί να αρέσουν σε, σε πολλούς και να... Δεν είναι πολύ προπονητής του in-game coaching, ε, μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν είναι προπονητής που θα κάνει πάρα πολλά και τρελά κόλπα. In-game coaching κάνει όπως και κάνει στον Παναθηναϊκό, τον Box One, στο ΆΚΑ και... Που τον αποσυντώνησε γελώς. Και τον αποσυντώνησε. Είναι, 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 είναι προπονητή όμω αρχών. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν θα παρεκκλίνει καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού όπω και να τη πηγαίνει από βασικά πράγματα που κάνει στην επίθεση. Είναι ένα προπονητής που δεν διστάζει να παίξει του δύο κοντού μαζί. Και αυτό μπορεί να είναι και πρόβλημα ενίοτε. Αυτό μπορεί να είναι και πρόβλημα. Απ' την άλλη, μπορεί να βάλουν 59 πόντου και δύο μαζί, όπω βάλανε στο μάτι με, με την, με Παρή. Ε, αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι μια ομάδα που νομίζω εδώ πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός, να μην φοβηθεί τον γκάζι, δηλαδή να μην φοβηθεί τον καλό ρυθμό και όλα αυτά που είχε στην, στην ΕΦΕΣ. Αλλά πρέπει να έχει κάποιε εξασφαλίσει, αν θε να ανεβάσει το ρυθμό. Και πάμε στα χοντρά. Τα χοντρά είναι πώ εξασφαλίζουμε τον πώς ε, ελέγχουμε τον ρυθμό. Θέλουμε να είμαστε καλοί και ρολαριστοί μπροστά και όλα αυτά. Ωραία όταν στην άμυνα δεν παίρνουμε τα rebound, δεν ελέγχουμε κανένα αριθμό. Δηλαδή, όσο καλή και να είμαστε μπροστά, αν παίξουμε τελικά σε λιγότερε κατοχέ, θα χάσουμε. Ο Ολυμπιακό είναι η τελευταία ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ε, είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στα επιθετικά rebound αντιπάλου. Οι αντίπαλοι τη παίρνουν 2 στα 5 διεκδική σημασία τη ρακέτα του Ολυμπιακού. 40%. 40%. 40%. 50%. 50%. Ναι. Δεν είναι βιώσιμο αυτό είναι παράλογο να συνεχιστεί με δεδομένο ότι επιστρέφουν και οι υψηλοί. Εντάξει. Ναι. Άρα. Και επιστρέφω με Λουτίνο, δηλαδή δεν επιστρέφει κανένα. Και ότι και ο Ολυμπιακό στα γκάρ του. Δηλαδή δεν έχει κάποιου παίκτε που είναι. Δηλαδή εγώ Γκόκα είναι καλό rebounder. Ναι, αλλά εγώ κάποιο είναι ο μόνο που πιέζει την μπάλα και σκοτώνεται σαν screen. Δηλαδή είναι μακριά από τη διεκδίκηση, α πούμε. Ναι, εντάξει. Όσο λέμε κάποιε αλλαγέ που κάποιε φορέ μπορεί να βρεθεί. Ναι. Και... Ψάχνει για την ισορροπία, αυτό είναι το βασικό για τον Ολυμπιακό. Στι πεντάδε αυτό που ψάχνει την ισορροπία. Ναι, ψάχνει, ψάχνει την ισορροπία, αλλά το, το κομμάτι αυτό με τα rebound mm -hmm. είναι οριζόντιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι υπόπτη στα μάτια που χάνουν τα rebound, τα χάνουν όλοι τα rebound. Mm -hmm. δηλαδή, υπάρχει ε, υπάρχει συνολικό πρόβλημα και προφανώ είναι πρόβλημα αμυντικό. Δηλαδή, οι καινούργοι, ε, εκεί έρχεται αυτό που λέει ο Σπύρο, οι καινούργοι με του παλιού, πώ συνεννοούνται στην άμυνα, πώ γίνονται οι αλλαγέ. screen πώ αποφεύγουμε τα πολύ ακραία μισμάτ σε δεύτερο χρόνο μισμάτ. Δηλαδή, να βγει ο Πουαριέ. Με το Ντόρσεϊ, α πούμε. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Για να πάω στην επίθεση, θα πω μια επιθυμία μου εδώ. Η επιθυμία μου είναι, βλέποντα τον Ολυμπιακό και πόσο όμορφο ήταν και στην Εφε στην επίθεση, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ λίγο το να σουτάρει μόνο 22 τρίποντα ανά μάτς. Και λιγότερα από 22. 21,8. Πέρσι σουτάρει 25, λίγο πάνω από 25. Χωρί να έχει το περιφερειακό ταλέντο που έχει φέτο. Βέβαια, παιδί μου είχε τον Κάναν και τον Πίτερ. Δηλαδή, αυτοί οι δύο ήταν τα πολύ σταθερά χέρια. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που πρέπει αυτό το πράγμα σιγά-σιγά να το ανεβάζει. Είναι αρχή, δεν είναι το δείγμα τώρα ε, τελείω ε, ασφαλέ. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί συνδέοντα το παιδιά να πάρουμε τα rebound, παιδιά να σουτάρουμε καλύτερα τίποτα, γιατί η επίθεση αυτή βγάζει καλά σου. Mm -hmm. Facts. Δεν υπάρχει συζήτηση. Τα έβγαζε με χειρότερο ρόστερ από το, από το φετινό. Τα βγάζει φέτο με πολύ καλύτερου ε, εκτελεστές, εκτελεστέ. Άρα, καλά σουτ βγάζουμε. Να σουτάρουμε περισσότερα τρίποντα. Να παίρνουμε τα rebound γιατί στη βασική συνταγή του προκαλούμε λάθο στον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακό παραμένει το ίδιο καλό. Δηλαδή, οι δείκτε του υπερσύνή με το φετινό στο turnover ratio είναι ίδιοι. καρμπόν σχεδόν. 18 κάτι, 18 κάτι. Άρα, ένα βασικό κομμάτι τη άμυνα λειτουργεί. Οδηγούμε την α... τη ζωρίζουμε την αντιπαλλαιοποίηση να παίρνουμε τα rebounds και αυτά που κάνουμε στην επίθεση, στο τέλο να καταλήγουν σε ελέγχου που να τα παίρνουμε. Δεν χρειάζεται όλα να είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εδώ θα. Έτυξε και ολόκληρο, δηλαδή από τη μία πλευρά στην άλλη, τα έφερε όλα και πε έτσι θα γίνει. Είναι δε... είναι... Είναι... είναι πολύ καθαρά. Mm -hmm. Αυτά, πώς το πω, πώς αποτυπώνονται στους αριθμούς αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Γιατί είναι ακρότατες τιμές. Ναι, 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 όχι ισχύει. Απλώς στα rebound, ίσως το παιχνίδι με την Bayer να έχει κάποιο θέμα mm. με τη λογική ότι όλη η ψηλή που είπες εκτός από τον αξιόλογο τον είπε στον Μπραγκόβιτς. Δεν θυμάμαι πώς το <laughs> ναι. Του τάρουν απ' έξω. Δηλαδή και ο Φόκτ ήταν Ναι. Και ο Μπούκερ μπορεί να σταθεί από τα 5 μέτρα και λίγο πιο έξω. Οπότε αυτό ίσω τραβήξει του ψηλού λίγο πιο έξω και υπάρχει mm. το ερωτηματικό. Τρύπα. Ναι. Εντάξει, αυτό, αυτό, νομίζω είναι, είναι σημαντικό ζήτημα. Αμυντικά η Μπάγκερ είναι ε, πάρα πολύ βάλωτη. Δηλαδή ο Ολυμπιακό είναι ομάδα που μπορεί να πάει, βάλει 95 στο Μόναχο. Έτσι ε, το έδειξε και ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκό ήταν πάτη σε Παρτίζαν... Καλά, εντάξει, ναι. Απλά λέω ότι περισσότεροι που έχουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Μπάγκερ εδώ στο Άκα. Είδε ότι όταν ο Παναθυνακό πάτησε τον Γκάζι, δηλαδή πήρε rebound, πίεσε την μπάλα, έτρεξε ευνηδιασμού κλπ. Ναι, ναι. Άνοιξε το ρυθμό, άνοιξε σκορ και ουσιαστικά τελείωσε το match ή θα το είχε τελειώσει αν δεν είχε μπει αυτή η περίεργη σύνθετη ναι. άμυνα του Γκόντον Χέρμπερτ με τον Κάρσεν Έντουαρτ. Box and one. Box and one. Κάρσεν Έντουαρτ πάνω στον Κέντρικ Νάν. Ναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Ε, εντάξει, επειδή είναι, τι, επειδή είναι λίγο ο Κάρσεν Έντουαρτ. <laughs> Ας μέσα στις έτσι ήταν. Ε, παιδί μου, ναι, δεν είναι. Στραβά πόδια, τέτοιο ναι. είναι. Ε, πώς το λένε. Ουσμπέκ <laughs> Νταγκεστάν. <laughs> 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 Ποβερός. Είναι όλο <laughs> τέτοιο. Όλο νεύρο, ας πούμε. Ε, ναι, και τέσσερις σε διάταξη χώρο, ας πούμε. Ωραία. Ε, αυτά έχουμε. Τι θα, ε, τι θα προτείναμε. Τι θα, τι θα έδινε... <laughs> Γιατί, εντάξει, το κυρίως μενού είναι το φανερό Παναθηνακός. Εντάξει. Επιδόρπιο δώσε μου. Όχι, όχι. Την Παρασκευή την κρατάμε γιατί είναι πρώτα Παναθυμιακό, μετά Ολυμπιακό. Οπότε θα κάτσουμε ναι. να τα δούμε και τα δύο. άρα, δεν είναι και άρα θέμα. Πέμπτη τη βλέπουμε είναι η. Οπότε είναι πάμε στην Πέμπτη. Σωστό. Όπου εγώ αυτό που θα κρατήσω και θα το κρατούσα ίσω και με λίγη μεγαλύτερη ζέση. Ναι. Αν έπαιζε ο Μπόλομποϊ θα ήταν το Real Ερθρό. Χωρί Μπόλομποϊ. Χωρί δεν νομίζω ναι. ότι θα υπάρχει. Οπότε... Ούρο πλάβηση και εκεί πέρα θα oh. <laughs> <Αγγωνί>. <laughs> Θα μπει ο Λάζιτ για μια φασαρία. Εντάξει τώρα Νομίζω ότι θέλω να δω τι τρόπο θα σκαρφιστεί ο Έτερο Μεσίνα να χάσει το Μιλάνο από την Ανατολή Έφαση. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι το μόνο το οποίο θα έχει ενδιαφέρον την Πέμπτη. Γιατί, οκ, okay, τώρα την αδερφή βερολίνου. Κοιτάξτε, Σπύρο, θα σου πω την αλήθεια επειδή, ξεκινά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι η μέρα χαράς ναι. για τον μπασκετικό κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινά η νέα σεζόν του NBA. Και δεν θα θέλω να βγω από αυτό το mood. Θα κάτσω ε, με το τσάι μου ε, και ίσως κάποια ε, εκλεκτά επιλεγμένα μπισκότα και θα δω μονακό παρί. Αν είναι ωραίο μάτς, σίγουρα. Σε ένα πέρσι δεν είχα μπει γύρω σε 190 πόντους. Δηλαδή, γενικά δηλαδή κάτι 115, κάτι, κάτι, κάτι... Ναι. περίεργο θυμάμαι. Δεν τα δεν δεν λυπόμαστε. Ε, το μονακό παρί θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τώρα, για αγωνίδια και τέτοια υπάρχουν άλλες επιλογές. Οπότε... Αλλά θα πάμε με το μονακό Παρί. Αγκονίδη και δίδια είναι λίγο πιο νωρί. Ή μάλλον την ίδια ώρα. Το Ζάλγκη. Το Ζάλγκη Μακάμπη. Ε, δεν είναι. βαράει Μακάμπη. Δεν βαράει Ζάλγκη. Ε, εντάξει. Και... Ε, Σε ποιο μα βαράνε και οι δύο μωρέ. Καλά, σπάνια Παναγιώ Φενέρ θα γίνει. Πέμπτη μιλάμε. <laughs> Α, <laughs> πέμπτη <laughs> μιλάμε. <laughs> την Παρασκευή δεν έχουμε βάλει απ' έξω. Είπαμε Παρασκευή είναι. Ναι. Ωραία. Επιλογέ για όλα τα γούστα, για όλη την οικογένεια. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτά ήμασταν εδώ ε, B365, παρέα μας, Euroleague Big Game Talk. Ε, subscribe και, subscribe στο YouTube των Μεταράδων και like στο βίντεο. Ε, follow σε όλα τα social media των Μεταράδων και... Δεν έχουμε κατά να προσθέσουμε. Σχόλια. Όλια, τα ξεχνά, πάντα ξεχνά να μα πει δηλαδή, Schole. για τον Παλαιστή, τον Κάρσεν Έντουαρτ, κάποιο να μα γράψει. Λοιπόν. Δηλαδή... Νταγκεστάν, νούρο, πώ λέγεται. <laughs> <laughs> το χαμπουλά πήγα να πω. Το κλείνουμε εδώ, φιλιά. Γεια σα.